Λάθος θα γίνει, ο Βασιλόγιαννης βγαίνει, ανοίγει την μπάλα, θα περάσει τον Κουρμπέλι, ο Βασιλόγιαννης εντυπωσιακή προσπάθεια, μπαίνει στην περιοχή, τον ακολούθησε ο Πιπίνης και τον σταμάτησε. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή στο παιχνίδι, δημιουργία και εκτέλεση Βασιλόγιαννης. Τον Βασιλόγιαννη να το εκτελεί, κεφαλιά, δοκάρι, μεγάλη επέμβαση από τον Μπαντή. Ο Μπαντή σώζει τον Αστέρα Τρίπολης. Δείτε και πάλι, Βασιλόγιαννης, Παπατζίκος, μεγάλη επέμβαση του Μπαντή και το δοκάρι. Όσο γίνεται τους αντιπάλους τους στην επίθεση. Εδώ δημιουργούνται προϋποθέσεις αντεπίθεσης με το άνοιγμα στον Χουάνμα. Θέλει να μπει στην περιοχή, τα καταφέρνει. Το πλασέ του Χουάνμα, μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης. Ωραία η κίνηση του Χουάνμα. Χουάνμα. Την πάσα του Κάφα, ο Ιταλός στο σουτ, πολύ μακριά από την εστία του Θοδωρόπουλου, δεν ανησύχησε καθόλου ο Κώστας Θεοδωρόπουλος. Τσάτσο, προσποίηση του Τσάτσου, η σέντρα για τον Πάγκαλο, χάνει ο Μπαντής και δίνει φάουλ υπέρ του Μπαντή για σπρόξιμο του Πάγκαλου. Όλοι οι παίχτες των γηπεδούχων πέφτουν πάνω στον Ζαχαριάδη. Αλήθεια είναι, κάρτα στον παγόνι. Αλήθεια είναι. Για να το δούμε από εδώ. Για σπρόξιμο του Πάγκαλου. Πάνω στον Λούι. Σταμάτησε τη φάση ο Ζαχαρία. Βγάλει την ομάδα του μπροστά, ανοίγει στον Λούι. Τον κυνηγάει ο Πάγκαλος. Θα του κάνει το φάουλ. Ο Πάγκαλος που έχει και κίτρινη κάρτα. Ο Πάγκαλος. Και τη βγάζει ο Ζαχαριάδης την κίτρινη κάρτα στον Κώστα Πάγκαλο. Δεύτερη κίτρινη, κόκκινη κάρτα με παίχτη λιγότερο. Εκεί, αν τον δει ο Κουκουλάκης, η σέντρα, η μπάλα πέρασε, ο Θοδωρόπουλος θα απομακρύνει την μπάλα. Σέντρα, η κεφαλιά από τον Χατζη Ισαΐα, πίσω ακριβώς ήταν και ο Παπατζίκος. Στο κόρνερ εκτελέστηκε η κεφαλιά, γκολ! Γκολ από τον Ντεμπλάσης, τρίτη κεφαλιά του Ντεμπλάσης. Ο παίχτης της χρονιάς για τον Αστέρα Τρίπολης πετυχαίνει το γκολ που πιθανότατα θα δώσει και την πρόκριση στους φιλοξενούμενους. Στημένη φάση, κοιμήθηκε εδώ η άμυνα, πετάχτηκε ο Ντεμπλάσης στην καρδιά της άμυνας, καρφωτή κεφαλιά, κανένα περιθώριο αντίδρασης. Έκτο φετινό τέρμα του Ντεμπλάσης. Έχει πολύ χώρο ο Πιπίνης, τον βλέπει ο Ντεμπλάσης, η σέντρα του Πιπίνη, ο Μπαράλες δοκάρι. Εδώ, πολύ ωραία συνεργασία των παικτών του Αστέρα Τρίπολης και χαμένη ευκαιρία από τον Μπαράλες να βάλει οριστικό τέλος στην υπόθεση πρόκρισης. Έχει μια εξωπρεπέστατη ομάδα, το έδειξε και στα δύο παιχνίδια. Είναι μια πάρα πολύ συγκροτημένη ομάδα. Πιστεύω θα πρωταγωνιστήσει φέτος στη Football League. Εμείς μέσα από κάποιες αλλαγές που γίνανε στο δεύτερο ημίχρονο, που έγινε πιο επιθετική ομάδα όπως είπατε, μας βοήθησε πάρα πολύ η κόκκινη, γιατί μείναμε ένα παίχτη λιγότερο και έτσι τα πράγματα ήταν πιο εύκολα για μας. Κάθε Κυριακή αυτό το πράγμα γίνεται. Υπάρχει 2.500-3.000 κόσμος, είναι πολύ ωραίος αυτός ο κόσμος. Και τον καλούμε να έρθει και τη Δευτέρα να μας στηρίξει, να πετύχουμε μια νίκη τη Δευτέρα απέναντι στον Πανηγυάλιο.